Πάνη, είμαστε έτοιμοι. Σήμερα έγινε ένα παιχνίδι σε ένα πολύ δύσκολο αγωνιστικό χώρο, όπου πραγματικά οι ομάδες που προσπαθούν να παίξουν καλό ποδόσφαιρο το έκαναν, αλλά δεν ήταν αρρωγός στην προσπάθειά τους το γήπεδο. Νομίζω ότι ανήκουν τα ημίχρονα το πρώτο σε εμάς και το δεύτερο στην ομάδα του Γυμνιακού και πιστεύω ότι είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μία νίκη σήμερα εξαιτίας της παρουσίας μας αυτής ακριβώς του πρώτου ημίχρονου. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ είχαμε επιλέξει ένα σχηματισμό ο οποίος βοηθούσε σε αυτό που είχαμε σκεφτεί, είναι σίγουρο ότι ο αντίπαλος το διάβασε, λειτουργήσε διαφορετικά. Έτσι λοιπόν και εμείς μετά αναγκαστήκαμε να ξαναδιαβάσουμε το σχηματισμό μας και να έρθουμε σε τέτοιες καταστάσεις για να ισορροπήσουμε το παιχνίδι. Θα μπορούσαμε βέβαια, σίγουρα έχει και ευκαιρίες ο Γυμνιακός και στη φάση του 90 συν να χάσουμε και το παιχνίδι. Εμείς συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Είναι γεγονός ότι δημιουργούμε, κάνουμε ευκαιρίες. Δεν είμαστε σε καλό φεγγάρι όσον αφορά την αποτελεσματικότητά μας. Όταν θα έρθει αυτό, θα είναι πολύ διαφορετική ομάδα και είμαι σίγουρος ότι από το επόμενο κιόλας παιχνίδι θα συμβεί. Να δώσω συγχαρητήρια και να ευχαριστήσω για τη φιλοξενία τόσο του φίλου μου του Γιάννη όσο και την ομάδα του Γυμνιακού και να ευχηθώ καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Κύριε Διπέρη, πώς επηρέασε με την περασμένη εβδομάδα ο ειδικό παράγοντα κύριο Κουράκη? Όσον αφορά την. Νομίζω ότι είναι σημαντικό μια διοίκηση να στηρίζει πρώτα απ' όλα τους παίχτες και δευτερεύον είναι ο προπονητής. Δευτερεύον γενικότερα, γιατί ειδικότερα θα σταθώ σε δηλώσεις άλλου συναδέλφου. Όταν ο προπονητής δεν πατάει καλά εξαιτίας της διοίκησης μέσα στα αποδυτήρια, τότε οι παίχτες ή δεν προπονούνται καλά ή σου χαλάνε την προπόνηση. Και αυτό είναι γεγονός το οποίο σε εμάς δεν συμβαίνει εξαιτίας ακριβώς ήταν καταληκτική η τοποθέτησή του. Έχετε πάρει από καιρό να βάλετε γκολ, να δώσει πόσα λεπτά έχουν περάσει? Δεν μετράω τα λεπτά γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει γκολ με στον Άρη να έχει τελειώσει 4-1 το παιχνίδι και τώρα μην μετράμε λεπτά. Από τη στιγμή που δημιουργούμε, σήμερα είχαμε πάλι, δεν ήταν βέβαια φάση το δοκάρι και με το Σπάρτη είχαμε δοκάρι και δύο δοκάρια είχαμε με τέτοια διπλές ευκαιρίες. Είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε, δημιουργούμε και αυτό είναι το αισιόδοξο. Το πρόβλημα θα ήταν αν δεν δημιουργούσε. Κολλήσει είναι από μέτρο σπορ. Κύριε Ριβέρη, το πρώτο ημίχρονο ήταν από τα καλύτερα πρώτα ημίχρονα ομάδων που έχουν αντιμετωπίσει τον Αιγινιακό εδώ στο Αιγίνιο. Θεωρείτε ότι μπορεί να αποτελέσει τον οδηγό για τη συνέχεια και πώς αυτό θα αυξήσει τη διάρκεια σε απόδοση και σε δημιουργία? Κοιτάξτε, το πρώτο και το πιο βασικό όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο ήταν ο σχηματισμός. Ο οποίος νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο με τον Γιάννη είμαστε φίλοι, βέβαια από το 1995, πάρα πολύ φίλοι. Εξέπληξε ίσως, αλλά επειδή είναι καλός προπονητής, ήμουν σίγουρος ότι στο δεύτερο μέρος θα βρει το αντίδοτο, μεταφέροντας την μπάλα ως επιτοπλίστων εκεί που έπρεπε. Αργήσαμε εμείς λίγο να το κάνουμε. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό που μας έκανε να έχουμε πλεονέκτημα. Να περάσουμε στον κύριο Βλάχο. Καταρχήν πρέπει να πω ότι ήταν το πρώτο παιχνίδι που όσο έχουμε εμείς στην ομάδα ήταν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας. Θέλαμε να δούμε λίγο πώς θα αντιδράσει η ομάδα σε ένα παιχνίδι που θα πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί που θα δημιουργήσουν, που θα φτιάξουν, θα ζητήσουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. Γιατί στα δύο προηγούμενα είχαμε έτσι μια λίγο διαφορετική προσέγγιση και τα δύο προηγούμενα εκτός έδρας παιχνίδια. Θέλαμε να κάνουμε πράγματα και δουλέψαμε όλη την εβδομάδα, αλλά μας εξέπληξε ο Πανσεραϊκός. Μας εξέπληξε. Πρέπει να περιμένεις όλα στο ποδόσφαιρο. Και ειδικά από τον Παναγιώτη, εγώ τα περιμένω όλα. Γιατί τον ξέρω και πάρα πολύ καλά. Και σαν άνθρωπος και σαν προπονητή, μας εξέπληξε παρόλα αυτά. Και νομίζω ότι το καταληκτικό στοιχείο για την εικόνα του πρώτου μέρους ο Πανσεραϊκός ήταν καλύτερο στο μεγαλύτερο διάστημα που νομίζω ήταν αυτό. Δηλαδή η επιλογή του συγκεκριμένου σχηματισμού που. Για να πω την αλήθεια, δεν ήμασταν τόσο έτοιμοι, δεν το περιμέναμε, οπότε μας δυσκόλεψε λίγο γενικά στο κόρπο του κέντρου, όπου υπήρχε υπεραριθμία από την πλευρά του αντιπάλου. Ήμασταν, ας πούμε, και λίγο τυχεροί στο πρώτο μέρος, γιατί πραγματικά ο Πανσεραϊκός είχε τις φάσεις που θα μπορούσε να προηγηθεί και μάλιστα στο ξεκίνημα. Είμαστε όμως εξίσου ικανοποιημένοι και από την εικόνα του Τάσου Καραγκιόζη, του τερματοφύλακά μας, ο οποίος για δεύτερο παιχνίδι
στέκεται πάρα πολύ καλά και μας δίνει αυτό που χρειαζόμαστε. Στο δεύτερο μέρος, όπως σωστά είπε και ο Παναγιώτης, αλλάξαμε κάποια πράγματα και προσπαθούσαμε να μεταφέρουμε το παιχνίδι περισσότερο στις πτέρυγες. Δεν το κάναμε τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε, όμως παρόλα αυτά ήμασταν αρκετά καλύτεροι από ό,τι στο πρώτο. Και νομίζω αυτό φάνηκε και σε όλους σας που ήσασταν στο γήπεδο. Κάναμε και κάποιες αρκετές ευκαιρίες, θα έλεγα, κάποιες από αυτές πολύ σημαντικές. Θα μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι στη φάση του ελληνικού του τρίτου λεπτού. Θα μπορούσαμε όμως ίσως να χάσουμε και το παιχνίδι στη φάση που, του τέτα-τέτ του Γκούρτσα, όπου ο τερματοφύλακας μας λειτουργήσε εκεί στη μοναδική φάση που μας αρέσει το δεύτερο πάρα πολύ καλά. Το σίγουρο είναι ότι έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Με τις ισοπαλίες και με το να έχεις μια σχετική βελτίωση ως εικόνα δεν επιτυχάνεται ο στόχος. Θέλουμε νίκες, θέλουμε τους τρεις βαθμούς. Το θέμα είναι ότι έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά. Τα παιδιά θέλουν για την όθηση και την ψυχολογία τους, θέλουν μια νίκη, χρειάζονται μια νίκη για να πιστέψουν περισσότερο. Δουλεύουν πολύ καλά και είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό. Θέλω να πιστεύω ότι στα επόμενα παιχνίδια θα λύσουμε κι εμείς, γιατί και εμείς στα τρία παιχνίδια έχουμε ένα γκολ μόνο στο Αίγιο. Δεν σκοράραμε στον Ολυμπιακό Αστέρα σε ένα παιχνίδι που είχαμε και εκεί πολλές φάσεις, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και σήμερα δεν καταφέραμε να πετύχουμε γκολ. Νομίζω ότι θα το λύσουμε σιγά σιγά αυτό το πράγμα. Έχουμε ποιοτικούς ποδοσφαιριστές από τη μέση και μπροστά. Νομίζω ότι είναι καθαρά η πίεση αυτή που δεν μας δίνει το γκολ. Πιστεύω ότι σιγά σιγά, αν απελευθερωθούμε λίγο, νομίζω θα το βρούμε. Κύριε Σκολίτη, ναι. Ίσως νεαρών ποδοσφαιριστών και νεομεταγραφέντων αλλά και ποδοσφαιριστών που μπήκαν ήδη στο δυναμικό της ομάδας, πόσο εύκολο ή δύσκολο κάνει το έργο σας για τη συνέχεια από τη στιγμή που απαιτούνται βαθμοί, υπάρχει πίεση, υπάρχει άγχος, υπάρχει έλλειψη εμπειρίας? Κοιτάξτε, ναι. Γνωρίζαμε την κατάσταση της ομάδας, γνωρίζουμε σε ποιους ποδοσφαιριστές θα στηριχθούμε και να σας πω και την αλήθεια, μπορεί να υπάρχει έλλειψη εμπειρίας. Αλλά μπορείς να πάρεις πολλά άλλα πράγματα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις φρεσκάδα, να πάρεις ενέργεια, να πάρεις πολύ περισσότερο τρέξιμο, να στήσεις δηλαδή την τακτική σου σε διαφορετικά πράγματα από ό,τι θα την έστεινες αν είχες 2-3 ακόμη έμπειρους παίκτες που μπορούσαν με στιγμές τους να πάρουν παιχνίδια. Ξέρουμε, ξαναλέω, ότι υλικό έχουμε και αυτά τα παιδιά μέσα από αυτή τη διαδικασία μεγαλώνουν. Παίρνουν εμπειρίες, γίνονται καλύτεροι. Απλά δεν γίνεται να. Σίγουρα σε τέτοιου είδους παιχνίδια που είναι και δύσκολα παιχνίδια και απαιτούνται πολλά πράγματα, σε αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν καλύτεροι και μικροί. Έχουμε εμπιστοσύνη στα παιδιά, νομίζω ότι σιγά σιγά θα βρούμε το σημείο που πρέπει για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Απλά ξαναλέω ότι με τις ισοπαλίες δεν σώθηκε κανείς. Πρέπει να κάνουμε και σίγουρα να κάνουμε κάποιες νίκες. Είστε ευχαριστημένος με τα νέα παιδιά που θα στην ομάδα? Ναι, σε γενικές γραμμές νομίζω ότι θα μας ανεβάσουν το επίπεδο. Υπάρχει και ακόμα ένα παιδί που ήρθε σήμερα. Θα τον ανακοινώσουμε νομίζω στη διάρκεια. Ένα παιδί ακόμα που θα μας βοηθήσει, πιστεύω και αυτός στην μεσοεπιθετική πλευρά, είναι ο Νίκος Ομίλιος από το Μανθρακικό. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Θα παλέψουμε με τα παιδιά που έχουμε, τα οποία πραγματικά στην προπόνηση δείχνουν τρομερή διάθεση. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτό. Απλά θέλουμε να το βλέπουμε και στο γήπεδο. Σήμερα το είδαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλό είναι αυτό. Είχαμε και λίγο διάρκεια παραπάνω, γιατί στα προηγούμενα παιδιά είχαμε κάποια θέματα με αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι σιγά σιγά θα βρούμε τις λύσεις που απαιτούνται. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι τελευταίο θα πρέπει να πω για τον φίλο μου τον Παναγιώτη και για την ομάδα του, επειδή τον παρακολουθώ πολλά χρόνια και ξέρω ότι σας είπα και πώς δουλεύει και πώς σκέφτεται. Είναι πολύ σημαντικό μια ομάδα να μπορεί να δώσει την εμπιστοσύνη που δίνει η συγκεκριμένη ομάδα αυτή τη στιγμή στον Παναγιώτη. Μπορεί η ομάδα του να έχει κάποιες σχετικές δυσκολίες όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αλλά όπως είδατε και σήμερα, είχε και πολλές φάσεις και έκανε και ένα πολύ καλό παιχνίδι, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω πρέπει, είναι παράδειγμα προς μίμηση, να στηριχθούν οι προπονητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται οι ομάδες ότι δουλεύουν και προσφέρουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.